άρωμα είναι η ουσία ευχάριστης οσμής που χρησιμοποιείται κυρίως ως καλλιντική, αλλά και για πολλούς άλλους σκοπούς. Τα αρώματα ήσαν γνωστά κατά τους αρχαίους χρόνους στην Αίγυπτο και τη Βαβυλωνία και αργότερα στην Ελλάδα και τη Ρώμη. Οι αρωματικές ουσίες φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για λατρευτικούς σκοπούς. Σήμερα όμως η παραγωγή αρωμάτων, χάρη στις προόδους της χημίας, αποτελεί τεράστια βιομηχανία. Διακρίνουμε αρώματα φυσικά που παρασκευάζονται από εθέρεα έλαια των φυτών και από ζωικές αρωματικές ουσίες και τεχνητά που παρασκευάζονται από συνθετικά εθέρεα έλαια που εξάγονται από διάφορες οργανικές και ανόργανες ουσίες με χημικές μεθόδους. Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γεννηθεί και φυσικά θα παίξουμε και παίζουμε κιόλας μέσα. Έχουμε αντρωθεί σαν μουσική και ψηλέμι μη γελάς και φυσικά ήταν επόμενο να παίξουμε ένα αφιερωμένο κομμάτι για την πόλη. Είναι το σημείο αναφοράς της μπάντας. Το σήμα κατά τεθέν. Προερχόμαστε από εδώ. Τα λέει όλα. Δύο τραγουδισμένοι Θεσσαλονίκη, τι να πούμε. Πάμε και εμείς να κάνουμε μια απόπειρα. Από τα προσωπικά βιώματα του καθενός που είχαμε εδώ πέρα, βέβαια το άρωμα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τις πόλεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια πόλη που μας συγκινεί και θα μας συγκινεί πάντα. Γιατί εδώ μεγαλώσαμε και εδώ θα ζούμε. Σιγά με γυρνά, τα χρόνια μου ζω ξανά. Ξυπνάει η ζωή μου μετά, μες στα μικρά σου στενά. Κι η πόλη που κοιτάς τρόπο, θάλασσα στο κύμα τα σκόπο. Μέσα στου ουρανού Θεσσαλονίκη,
είχαμε συμφάγει. Ήταν ένας Απρίλιος του 1998, θυμάμαι, και είχα απολυθεί από το στρατό. Και περπατούσε στην Εγνατία. Άνω, μπράβο. Και βλέπω τον ψηλό, τον ψηλό... Ο ψηλός ήταν... Πατερίτης είχαμε. Ναι, άνω, μπράβο. Πατερίτης και τον κουβαλούσα τον πάσο. Άνω, μπράβο. Και πρώτη φορά εκεί έμαθα ότι υπήρχε κάποια μπάντα που άρχισε να παίζει κάποια κομμάτια δικά σου και δεν σε ήξερα πολύ καλά. Τώρα που με γνώρισες. Τώρα που σε γνώρισα έχω χάσει πόσα ιδέα, τέλος πάντων. Μεγάλα είναι. Μεγάλα είναι αυτό, κάτσε να τα αλλάξουμε. Τι πρέπει, γράφεις. Γράφεις εγώ. Πάρε αυτό εσύ. Πάρε αυτό εσύ. Μα σου όλα τα φρέσκα. Τέλος πάντων, μετά είχες. Ναι, πρωία πήρες τηλέφωνο, είχες ένα πρόβλημα, τέλος πάντων γνωριστήκαμε. Είχα ένα πρόβλημα και είχα ένα σεξουαλικό. Και από τότε αρχίσαμε εμείς τέσσερις, θυμάμαι, μπάσου τύπανα κιθάρα. Σε τύπανα ποιος ήταν. Τύπανα ήταν ο Γιάννης από Γεωργίου, ο οποίος... Ευγενικός. Άντε ρε. Σωστά. Εντάξει. Μετά ήρθε ο ψυχίατρος. Μετά ήρθε ο ψυχίατρος, άρχισε το να, να σοβαρεύει τα πράγματα και μετά θα μας εξηγήσει ο... Μετά ήρθε η Σοφία. Ναι. Όχι. Ο Στίβεν. Α, μετά ήρθε ο Στίβεν. Μπράβο. Καλά, το Στίβεν ποιος τον έφερε. Ήταν φίλος του Βασιλάκη. Είναι φίλοι κιόλας. Είναι φίλοι κιόλας. Πολλοί φίλοι. Παίζανε μαζί. Κάθε βράδυ μαζί βγαίνανε. Όχι, στα μπουζούκια πήγαιναν. Μετά εμφανίστηκε η Σοφία στην πάντα. Ναι, ναι. Ναι, πώς εμφανίστηκε. Ήταν η εποχή του demo. Ήταν η εποχή που ψάχναμε για να... Εγώ την άλλα κάλυψα, εγώ την άλλα κάλυψα. Ναι, καλά όταν είδα εγώ το παλιό. Οικονομίδης. Έπαθα χοντρή πλάκα, μόλις τον είδα. Ποιον. Ο ψηλός τον είδε σε άλλη πρόβα. Είχε πάει ο ψηλός σε μία πρόβα. Σε ένα τζαμ, ναι. Για να βοηθήσει ένα φίλο να παίξει μπάσο. Και η Σοφία είχε βοηθήσει για να βοηθήσει να τραγουδήσει. Και ψηλάνε σε άλλο χώρο, μακριά. Και τους είπε ο ψηλός. Εσύ ψάχναμε τον για... Για γυναική αφορία. Για να παραδούμε πως μας κάνει που πάλι. Οπότε φτάνουμε στο σημείο... Κάτσε να σου πει. Κάτσε να πω. Είναι πολύ... Πολύ ωραία. Αφασίας. Οπότε βλέπω... Με στείλανε οι άλλοι να ειδοποιήσω τον Βαγγέλη που θα καθυστερούσαμε να τον... Να τον συναντήσω. Οπότε βλέπω τον Βαγγέλη, ξέρω. Α, μάλλον, τι είναι αυτός. Αρχάνθρωπος. Ε, ναι. Και μου λέει, ναι, έχουμε κι εμείς μια μπάντα, λέει, με ελληνικό στίχο και τέτοια. Λέει, ψάχνουμε για φωνητικά, λέει, θέλεις να έρθεις. Και μετά τι έκανες, την επόμενη μέρα. Το σκέφτηκα πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί... Ναι. Τότε σε μια... Έπαιζες. Δεν... Συγκεκριμένα, εντάξει, ήμουνα με τον... με τον Πιντώνα, τον Γιώργο. Δουέτο, παίζαμε... κιθάρα φωνή, δηλαδή... ροκ πράγματα, διάφορα, έτσι. Αναδρομές σε... παλιά κομμάτια. Και ήθελα, βασικά, εντάξει, ήθελα να παίξω σε πάντα. Αλλά το έπαιξε κορώνα γράμματα. Ήρθε με την αδερφή της για συμπαράσταση. Ήρθε και η αδερφή της για να λήξει την κατάσταση. Σου λέει για να δούμε, είναι καλά παιδιά αυτή. Τέλος πάντων, με το που ήρθε η Σοφία τραγούδησε κατευθείαν. Από την πρώτη μέρα κατευθείαν δική στην τυπογράφηση. Πάθαμε πλάκα όλοι με τους γονείς. Και εγώ έπαιξα πλάκα μαζί σας. Και μετά έγινε, μετά το ηχογράφο θέμα, έγινε τρομερός διαγωνισμός που πήγαμε... Α, ναι, ο διαγωνισμός, ναι. Πήγαμε πριν από την R3 μια μέρα κατά τύχη για να βρω κάποιο DJ να δώσω ένα δισκάκι που μας παίζουν στο 102. Και λέει, παιδιά, υπάρχει ένας διαγωνισμός. Λέω, τι διαγωνισμός, λέει, για καινούργια συγκροτήματα. Λέω, δεν είμαστε για αυτά εμείς, ναι. Και στείλαμε το δισκάκι εντελώς τυχαία. Και έγινε ο διαγωνισμός και βγήκαμε πρώτοι. Ναι, είμαι σύγχρονος.
είδαμε μερικά live συγκεκριμένους χώρους της Θεσσαλονίκης. Και ύστερα ήρθε ο καιρός της φωτογραφίας, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Πιέστηκε, τουλάχιστον εγώ κατέβηκα κάτω στην Αθήνα καλοκαίρι. Α, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Έφυγα γύρω στον 1,5 μήνα κάτω ψάχνοντας διάφορους σοβαρούς αστείους, γελίους και διάφορα άλλα. Τελικά ξεκινήσαμε από το Μήλο, γιατί στο Μήλο έγινε ο διαγωνισμός. Και εφόσον κάναμε την κύρα από όλες τις φωτογραφικές εταιρείες, ξανακαταλήξαμε πάλι στο Μήλο. Πέρασε εκείνο το καλοκαίρι, το δύσκολο, και ήρθε και ένα άλλο καλοκαίρι πάλι, με κάποιες συναυλίες, όπου αποχώρησε ο πιανίστας, ναι. Ο Στίβεν. Ναι. Και μέσα στο φινόβερο ήρθε ο πιανίστας που βλέπουμε εδώ, ναι. Ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Κώστα, πώς... Θα σου πω τι έγινε. Μια μέρα σε μουσικό κατάστημα πήγω μια αγγελία εγώ. Α, ναι. Ψάχνω συνεργασία για συνεργάτες, κάτω κατευθείαν πήρα το τηλέφωνο, πήρα το βράδυ τον παίρνω, του πάει το κινητό, έλα φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή με παίρνεις, είμαι σε κάποια δουλειά, ακούγονταν, μπαμπου, λέω τι γίνεται αυτός, είσαι σίδερα δουλεύει, είσαι σε κάνα εργοστάσιο, είναι, πού να φανταστώ, ένα στην πάτα του στρατού, γίνεται, οκ, εκεί την ώρα περιμέναμε το σημείο να έρθει, πηγαίναμε στο αεροδρόμιο να πάρουμε θέση. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, τι στιγμή. Και μου φάνηκε εμένα πολύ, ας πούμε, ξεκάθαρο. Τι γίνεται τώρα, άσε με τώρα που εγώ τα... Τι με λέει αυτός τώρα. Περίμενε εκεί, πώς... με το πνευστό, έτοιμος. Και πώς ήταν η υπόθεση μου. Βασικά εγώ πρώτη φορά που σας είδα ήταν... Σε ένα υπόγειο. Όχι, ήταν στο Confusio του Βακάρου και του Παναγιωτόπουλου. Όχι, το Τζάμιν μάλλον. Στο Τζάμιν, ναι, στην Ερτρία. Στο Τζάμιν. Πρώτη φορά σας είδα εκεί πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ας πούμε κάτσε και σας είδα, ας πούμε. Ενώ συνήθως πηγαίναν άτομα εκεί τα οποία ξέρεις έκαναν να αλλάζει την τηλεόραση. Ναι, 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 ναι. Τους προσπερνάς. Μου κεντρίζω το ενδιαφέρον. Μετά σας έβλεπα, δεν είχα δει live, αλλά έβλεπα ότι υπάρχει μια κίνηση από 6-6, κάτι αφήσεις, κάτι τέτοια πράγματα. Στο διαγωνισμό επίσης είχα στείλει και εγώ ένα κομμάτι με το δικό μου συγκρότημα, τον είχα άλλο σαν λόγο. Είχα στείλει και εγώ στο διαγωνισμό. Και μάλιστα μου είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είπαν είστε αναπληρωματικός, κάτι τέτοιο. Ναι, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και ως που ήρθε το τηλέφωνο του Βασίλη... Είχες στείλει αυτό το δισκάκι που ακούσαμε το ένα βράδυ σε ένα στούντιο. Ναι, ναι, το δισκάκι. Το 19 Νοεμβρίου. Ανέσεις. Κυριακή κιόλας. Είχες πάρει και το... Όχι, δεν είχες πάρει τα καινούργια πλήκτα. Στο δεύτερο λάκτα. Δεν έχεις παίξει σε κανένα έτσι μεγάλο. Μεσόγειο και ύστερα Δήμο Καλαμαριάς, ας πούμε. Δεν παίξαμε πουθενά έτσι ανοιχτά μαζί. Όχι, ανοιχτό. Για στην νυχτή που κάναμε όλα. Όταν σβήσω από την άλλη... Έχεις δίκιο. Εδώ μαζί σου. Ωραία, πάμε στα δύο φωνή της. Ναι. Όχι, το πάμε να τραγούδι. Με το που κλείνει, η φωνή της, μπορεί να κλείνει και στη μέση του αυτού του κύκλου. Από τον επόμενο μετράμε δύο φορές. Θα κάνω και... Γυρνάω έτσι έως και για το τελευταίο. Ακούω τον τι παίζω. Δεν ξέρω. Πειράζει τώρα. Εντάξει, λίγο φαντασία, λίγο. Πάμε. Thank you.
ως dessert. Στην πράγμα πιτζάνι, φτιάχνεις δίπλο ψάρι. Ιστορίες γλεπτικές κι είναι από τη ζάλη. Δηλαδή δεν κανονίζουμε διακοπές, έχει δουλειά. Δουλειά και διακοπές μαζί. Δουλειά και διακοπές είναι ένα πράγμα, δηλαδή θα το δεις τώρα. Άδειες και τέτοια πάστας. Άδεια να πας από το στρατό για να... Όχι, εγώ θα πάρεις ένα δίμερο άδεια. Αδίμερο, τώρα είμαστε σε φάση που θα γράψουμε το δεύτερο στιτή. Εφόσον συζητήσουμε πρώτα με τον παραγωγό για τις συνθήκες και για τις ώρες και για το ποιο στούντιο θα γίνει το γράψη, θα κάτσουμε λίγο να ξεκινήσουμε να κάνουμε μερικές κανονικές πρόβες, γιατί τελευταία ουσιαστικά δεν κάνουμε πρόβες, βρισκόμαστε, πίνουμε, τρώμε, τα λέμε πολύ καλά. Κάνουμε παλιά κάνουμε πρόβες. Εντάξει. Στην ουσία, κοίτα να δεις, η πρόβα δεν είναι για την πρόβα, είναι για το τι θα ακολουθήσει μετά την πρόβα. Συναντιόμαστε και γίνεται μετά η πρόβαση. Η πρόβαση. Η πρόβαση για να συναντηθούμε. Στην Αθήνα να κατέβουμε. Στην Αθήνα θα κατέβουμε. Εγώ πιστεύω μέσα στον Απρίλιο θα κλείσουμε κάποιο live στην Αθήνα. Απλώς πρέπει να γίνει προγραμματισμένα, γιατί αυτή είναι τεράστια. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Το καταλαβαίνω ότι το να παίξει ένα περιφερειακά σε ένα συνοικιακό μαγαζί δεν σημαίνει και τίποτα. Θέλει πολύ προσεκτικότερες κινήσεις από ό,τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη μικρή. Στην Αθήνα, αν είναι να κατεβείς και να ακουστείς. Αυτό που είπες, δηλαδή, πάνε να παίξεις ένα μπαράκι, δεν λέγεις μόνος. Θα πας στα μεγάλα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και θα ήταν μεγάλη πολυτέλεια να παίζουμε σε παράκια αν η έδρα μας ήταν στην Αθήνα. Ναι, σαφώς, εντάξει. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε στην επαρχία, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι καθημερινά όλο και περισσότερο επαρχία σε σχέση με την Αθήνα. Η Αθήνα μας έχει αφήσει κατά πολύ. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα λέγαμε παλιά. Α, η Θεσσαλονίκη γενέθλια των μεγάλων ταλέντων και των μικρών πολιτών. Αυτό θα πάει. Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Πάντως υπάρχει κοινό στην Αθήνα και εγώ το κατάλαβα τυχαία. Γιατί μου είπε ένας γνωστός, μου λέει παίζεις 6-6, λέω ναι. Λέει ήταν κάτι Αθηναίοι φίλοι μου, λέει, και όλο λέγανε για εσάς. Το είπα στο Βασίλη, δεν το έχω πει σε εσάς. Και λέει, σας γουστάρουν πολύ, έχουν πάρει το συντάκι και τέτοια πράγματα. Θέλω να έρθουν να σας ακούσουν. Αθήνα τώρα δεν το πιστεύω, θα ξεκινήσει την Αθήνα. Ως τώρα Αθήνα δεν έχει πουλήσει πολύ. Ποιο είναι το μεγάλο διαλέξιο που δεν έχει πουλήσει? Δεν θα είναι πάλι έτσι. Θα δούμε τι κάνει. Όλοι στην ότι παίζουμε γιατί γουστάρουμε και δεν παίζουμε επειδή πρέπει να ακουστούμε σε κάποιο ραδιόφωνο ή σε κάποιο να πούμε να χτίσαμε σε κάποιο. Παίζουμε γιατί θέλουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα που έχουμε μέσα μας. Ένα καλοκαίρι σου το κρύει. Σπάρα του κρύει. Δεν τελειώσαν τα ψέματα που λέει. Όταν κρύει, δεν τόσο πόσο πίσω κρύει. Σπάρα του κρύει. Δεν τόσο πίσω κρύει. Έτσι σας το μυαλό μου πένε πέρα. Κάτι μου λέει πέρα. Μέσα σαν φωτιά για σαν να καίει. Πέρα να καίει. Πέρα το έτσι το κουμπί. Hey!
me. Wish on me. Wish on me. Wish on me. Wish on me.
Thank you.
Κυριακή. Eso es.